Ο πρώτος κύκλος καταβολής των αναδρομικών, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ξεκινά από το Σεπτέμβριο και θα αφορά στους παλαιούς συνταξιούχους με συντάξιμα έτη πάνω από 30 σε εφαρμογή του νόμου Βρούτσι. Αυξήσεις συντάξεων και επιστροφή αναδρομικών σε εκατομμύρια συνταξιούχους λοιπόν του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έρχονται από το φθινόπωρο, σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων και νέων ασφαλιστικών νόμων, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, πάντως, εκπρόσωποι συνταξιουχικών οργανώσεων επισημαίνουν ότι ο αγώνας δεν σταματά μετά και τις διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες και σε επίπεδο Μαγνησίας. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους σε όλη την Ελλάδα και ένας λόγος παραπάνω, ειδικά όμως στην περιοχή της Εύβοιας που είναι κοντά μας. Τα σωματεία και οι συνεργαζόμενοι στις ειδικές οργανώσεις είχαν συμβάλει για να μαζευτούν τα πρώτα είδη τροφίμων, υγείας, για να μπορέσουμε να το στείλουμε. Αύριο φεύγει το πρώτο καραβάνι εκεί για να το σπάσουν στους ανθρώπους. Και βέβαια, ζητάμε από την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα των πυρόπληκτων άμεσα. Γιατί είδαμε τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ζωή τους, με την εργασία τους και με το μέλλον τους, βασίζεται στα χέρια. Και υπόμενο είναι πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από τα χέρια τους άμεσα να δοθούν αυτό το πράγμα. Και τώρα αυτό που με ρωτήσετε για τους αναδρομικά των συντάξεων ή αυξήσεις, όπως τελευταίες μέρες περιγράφονται σε διάφορα site. Να ξέρουν οι συνταξιούχοι πρώτο πράγμα. Οι αυξήσεις θα πούμε δεν θα πάρουμε μέχρι το 2023. Αυτά τα αναδρομικά είναι δικά μας λεφτά. Υπάρχει μια καθυστέρηση από το Γενάρη του 2020 με τον νόμο του Βρούτσι να γίνει αναπροσαρμογή στις συντάξεις των συναδέλφων μας που δούλεψαν πάνω από 30 χρόνια. Τελικά μας εμπέζει η κυβέρνηση, δόθηκε σε αυτούς που βγήκαν στη σύνταξη με τον νόμο του Κατρούγκαλου, στην ουσία αυτό που έλεγαν να το καταργήσουν και τελικά το παρέμεινε, δόθηκε σε 1/3 των συνταξιούχων από αυτά τα χρήματα και σε εμάς τους παλιούς τους συνταξιούχους να μην περιμένουν οι συνάδελφοι ότι θα πάρουν κάποια αύξηση. Σε εμάς ειδικά θα γίνει μια συμψήφιση με την προσωπική διαφορά που υπάρχει. Αυτή η προσωπική διαφορά, ανάλογα με το μέγεθος του καθενός, θα υπάρχει μείωση στην ουσία μέχρι να σβηστεί εντελώς. Γιατί η προσωπική διαφορά δεν είναι ένα μέρος της συντάξης μας, δεν φορολογείται, δεν κρατάνε για την υγεία και επόμενο είναι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και αυτό το τελευταίο που είπατε, το Σεπτέμβριο μήνα, για μας είναι ο σταθμός, ο πρώτος ο σταθμός, θα δώσουμε τη μάχη στην έκθεση Θεσσαλονίκης για τα ζητήματα που αφορούν ειδικά τη διοικητικοποίηση της επικουρικής σύνταξης που προχώρησε η κυβέρνηση. Ζητάμε άμεσα απόσυρση αυτού του νόμου, να μην συζητηθεί στη Βουλή ούτε για πλάκα, γιατί αυτό που πάνε να κάνουν, στην ουσία καταργούν. Ξεκινώντας από τις επικουρικές συντάξεις, βάζοντας όλους τους νέους σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που στην ουσία οδηγεί σε ατομική λύση. Και άρα, η κοινωνική ασφάλιση που βασιζόταν στην πρόβλεψη, στην ουσία, αυτή τη στιγμή καταργείται με αυτό το νόμο. Και βέβαια, στις 8 Οκτώβρη, τιμώντας την 1η Οκτώβρη, που είναι η μέρα της τρίτης ηλικίας, οι συνταξιούχοι από όλη την Ελλάδα, να είμαστε καλά μέχρι εκείνη τις μέρες, να οργανώσουμε το πανελλαδικό συλλαλητήριο με την απέτηση να συνδεθούμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μητσοτάκη και να το απαιτήσουμε όλα αυτά που βασανίζουν και μας χτυπάν εδώ και πολλά χρόνια. Σύμφωνα πάντως με την κυβέρνηση, ο πρώτος κύκλος καταβολής των αναδρομικών ξεκινά από το Σεπτέμβριο και θα αφορά σε όσους είναι παλαιοί συνταξιούχοι και έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη σε εφαρμογή του νόμου Βρούτσι.